μέσα στο θαλάσσιο όμως περιβάλλον, μέσα στη θάλασσα, ζουν οργανισμοί. Και αυτοί οι οργανισμοί είναι το κέντρο της προστασίας μας και το κέντρο της προσοχής μας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, η Energean Oil and Gas πραγματοποίησε εκδήλωση με τίτλο We Care το πρωί της Τρίτης στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης. Και τότε θα καταλήξουμε να έχουμε πραγματικά μια νεκρή θάλασσα. Άρα βλέπετε εδώ μια καθαρή, μια διαρκή θάλασσα, η οποία ένας οργανισμός αυτής ζει ευχαριστημένος. Για τη ρύπανση και την προστασία του περιβάλλοντος μίλησε ο καθηγητής περιβάλλοντος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Γιώργος Ηλαίος, ο οποίος ήταν και ο ένας εκ των δύο ομιλητών. Σήμερα συμμετέχω ως τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σε μια εκδήλωση που οργανώνει η Energean με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, προσπαθώντας να αφυπνίσουμε τον κόσμο για τα θέματα του περιβάλλοντος και ειδικότερα για τα θέματα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που νομίζω ότι αφορούν πάρα πολύ την πόλη μας και γενικότερα την περιοχή μας. Καθώς και ο τουρισμός και όλες οι δράσεις που αναπτύσσονται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή σχετίζονται με τη θάλασσα. Η θάλασσα όμως χρειάζεται την προστασία μας. Οι οργανισμοί που ζουν στη θάλασσα χρειάζονται την προστασία μας. Δυστυχώς δεν έχουν δυνατότητα να μας το πουν άμεσα. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να καταλάβουμε το πόσο ανεύθυνα χρησιμοποιούμε ορισμένες από τις πλαστικές ειδικά συσκευασίες, τις οποίες δυστυχώς με πολύ μεγάλη αφέλεια διοχετεύουμε στο περιβάλλον και τελικά καταλήγουν στη θάλασσα. Φανταστείτε ότι κάθε χρόνο παράγουμε 5 τρισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες. Από αυτές περίπου 5 εκατομμύρια καταλήγουν στον ωκεάνο, καταλήγουν στις θάλασσες. Στην Ελλάδα έχουμε μετρήσει περίπου 260.000 μικροπλαστικά σωματίδια σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο θαλάσσιας έκτασης. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε σήμερα στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης μια εκδήλωση που έχει να κάνει με τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, μια εκδήλωση την οποία την διοργανώνει η Energean και η Cavala Oil, μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται επί πολλές δεκαετίες στην περιοχή μας, στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, μια εταιρεία η οποία έχει καταφέρει να μπορεί να είναι παραγωγική, να μπορεί να είναι ανταγωνιστική και ταυτοχρόνως να παρέχει μια υψηλή προστασία και στο περιβάλλον και στις εγκαταστάσεις και στο προσωπικό της, και την ευχαριστούμε για την προσπάθεια την οποία κάνει. Σήμερα μετέχουμε εδώ πέρα σε αυτή την δράση, θα κάνουμε μια παρουσίαση για την ανακύκλωση, προσπαθώντας να θέσουμε στα παιδιά από αυτή την ηλικία το θέμα αυτό του σοβαρού της ανακύκλωσης, ώστε να τους γίνει συνήθεια και μεγαλώνοντας να αλλάξουν και αυτοί λίγο την κοινωνία. Από εδώ βλέπετε οργανισμούς από αριστερά που είναι το φυτοπλανκτό. Είναι αυτοί οι οργανισμοί οι οποίοι κάνουν φωτοσύνθεση, όπως λέμε, δηλαδή παράγουν οξυγόνο. Και είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε και να στηρίξουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σήμερα είμαστε εδώ προσπαθώντας να ενημερώσουμε τα παιδιά στην αίθουσα Νικόλα Μάρτη που μας παραχώρησε η περιφέρεια για το περιβάλλον, για τους ωκεανούς μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να τα προστατεύσουμε. Σήμερα αλλάζουμε το λόγο της εταιρείας μας, βάζοντας ένα δελφίνι που ξέρουμε ότι είναι αγαπητό σε όλους τους κατοίκους της Καβάλας, προσπαθώντας έτσι να δείξουμε κι εμείς τη στήριξή μας στο περιβάλλον. Το απόγευμα ερχόμαστε να καθαρίσουμε με τους δίτες μας και θελοντές. Μαζί κι εγώ θα βουτήξουμε να καθαρίσουμε το λιμάνι Απόστολος Παύλος Καβάλας. Και έτσι ελπίζουμε να βάλουμε μια αρχή ώστε ο κόσμος να μην πετάει τα σκουπίδια του, να μην πετάει ό,τι βρίσκει μέσα στο λιμάνι για όλους μας εδώ στην Καβάλα.